Ε, ξέρουμε χρόνια, από το 12 ακόμη, ε, που έχει διαθέσει ένα εκατομμύριο ευρώ για το καταδυτικό πάρκο των Βορείων Σποράδων στην Αλόνισο, πόσο ζεστά έχει πάρει αυτή την υπόθεση. Καλοκαίρια στις διακοπές του έχει πάει, έχει βουτήξει εκεί, το συζητάει διαρκώς και με στο καταχήμωνο, γιατί δεν είναι κάτι που μόνο το καλοκαίρι πρέπει να το βλέπεις ως ενδιαφέρον. Πριν λίγες μέρες, την Κυριακή, βρέθηκε στην Αλόνισο. Ε, όπως βλέπουμε και βλέπουμε όλη τη διαδικασία, βάλαμε και ένα ωραίο τίτλο, ε, έχουμε τον Κώστα Αγοραστό, γιατί το καλοκαίρι ήρθε, έτσι, κακά τα ψέματα, από τον Μάιο έχουμε καλοκαίρι, ε, και τον βλέπουμε έτοιμο να βουτήξει. Θα τον δούμε και μέσα στο, στη θάλασσα, να φτάνει, δεν ξέρω πόσο βυθό θα πιάσει, αλλά έχει επενδύσει η περιφέρεια και καλά κάνει, διότι σε άλλες χώρες, με νησιά λιγότερο όμορφα από τα δικά μας, με βυθούς ε, έως και άσχημους, έχουν αναπτύξει πάρα πολύ τον καταδυτικό τουρισμό. Έχουμε λοιπόν ποντάρει στον καταδυτικό τουρισμό. Μην φαντάζεστε ότι η κατάδυση γίνεται φορά τη στολή, φορά τι φιάλες μου ε, και την είσοδο και την έξοδο του αέρα και όλα γίνονται μέσα σε δευτερόλεπτα, βλέπετε ότι έχει διαδικασία. Δεν είναι κάτι εύκολο και γρήγορο. Λοιπόν, θα τον δούμε και μέσα στην θάλασσα, τον Περιφερειάρχη. Είναι η στιγμή που είναι έτοιμος για την βουτιά. Είναι ένα πρόγραμμα που δεν γίνεται επίση από τη μια μέρα ε, στην άλλη. Ε, θα γίνει όμως, ελπίζει, επί των ημερών του. Ε, και τώρα το «επί των ημερών του» μην το για τη μετρητής. Με την έννοια ότι η θητεία λύγει το φθινόπωρο του 19, θα χτυπήσει άλλη μια θητεία, οπότε μπορεί να είναι λίγο παραπάνω από αυτό που έχουμε ως ορίζοντα το, των ημέρων του. Να ότι δε, του δείχνει και τα βασικά εκεί ο εκπαιδευτής. Και πάμε τώρα στα άλλα πλάνα για να τον δούμε και μέσα. Ο ίδιο λέει, πρόκειται για ένα έργο φιλόδοξο και καινοτόμο, τον έχουμε δηλαδή κατά Δυτικό Πάρκο στις Σποράδες, η υλοποίηση του οποίου αποτελεί σπουδαίο αναπτυξιακό εργαλείο για την περιοχή των Σποράδων και του Δυτικού Παγασιτικού, αλλά και γενικότερα για την Θεσσαλία. Εδώ βλέπουμε τον περιφερειάρχη να είναι αρκετά ε, βαθιά, ε, να είναι στον βυθό, να παίζει με τα ψάρια. Ε, κοίτα, αυτή την ομορφιά που λέμε, α πούμε, σε Ιχέλε. Πάει ο άλλο και κάνει καταδυτικό τουρισμό σε Ιχέλε. Και να τρέμει, α πούμε, με το σκυλόψαρο ή να βγαίνουν προειδοποιήσει ότι εμφανίστηκαν καμιά δεκαριά καρχαρίε. Άρα βγείτε, που αυτά δεν υπάρχουν. Προφανώ έχει και σκυλόψαρα και καρχαρίε στο Αιγαίο, αλλά όχι σε αυτέ τι περιοχέ. Είναι χάρμα αυτέ τι περιοχέ. Αυτό λοιπόν που απολαμβάνει ο Περιφερειάρχη θα το απολαμβάνουμε πολύ οργανωμένα σε λίγο καιρό. Επιστεύω να μην αργήσει αυτό ο καιρό. Τον ζηλεύουμε πάρα πολύ. Που ήταν μια βόλτα τσακ μπαμ, έτσι. Μην φανταστείτε ότι έκανε <laughs> ένα τρίμερο στην ε, Αλόνισο. Εκμεταλλεύτηκε απλώ ε, την καλή συγκυρία και τον καλό καιρό. Πώ. Δεν είναι στην Αλόνισο, συσκιαθώ. Δεν έχει σημασία. Εμεί μιλούμε για το καταδυτικό πάρκο των Βορείων σποράδων.